Βασικό θέμα συζήτηση στη Βαγδάτη ήταν η διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι για την ειρήνη και την ασφάλεια του Ιράκ. Το θέμα κυριάρχησε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της χώρας. Οι κάτοικοι της Βαγδάτης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη διεθνή κινητοποίηση εναντίον των τζιχαντιστών. Ελπίζω ότι θα υπάρξει πραγματική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων μας, της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας. Θεού θελώντος, τα αποτελέσματα είναι θετικά. Ελπίζω να συγκροτήσουν μια συμμαχία το συντομότερο δυνατό, λέει κάτοικος της Ιρακινής πρωτεύουσας. Το κόστος της επιχείρησης θα το αναλάβει το Ιράκ. Οι αεροπορικές επιδρομές θα πληρωθούν από το Ιράκ. Τι θα γίνει με την κινητοποίηση? Θα έχουμε στρατεύματα από το εξωτερικό ή ξένους ειδικούς για να εκπαιδεύσουν το στρατό μας? Όλες αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να τις απαντήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να τα ξεκαθαρίσει όλα, λέει ένας άλλος πολίτης. Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν πως τα αποτελέσματα της διάσκεψης αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρούν πως το Ισλαμικό κράτος αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής με απρόβλεπτες συνέπειες.